έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω ζωντανά στο στούντιο αυτή την ώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρίσκω μετά από πολύ καιρό. Να θυμίσω στην πρώτη εκπομπή είχα προβλέψει ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και πράγματι πήγε πάρα πολύ καλά όλη αυτή την περίοδο. Και είμαι σίγουρος ότι και τη δεύτερη περίοδο θα πάει ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Δώσαμε μεγάλο αγώνα. Τώρα, μιας και το αναφέρετε με την ευκαιρία, να πω ότι είναι πέρα από κάθε προσδοκία η πορεία αυτής της εκπομπής. Εγώ, όταν ξεκίνησα το Σεπτέμβριο, δεν περίμενα αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο. Παρότι μου έλεγε ο Γιώργος ο Κουρής, περίμενε κανένα δύο μήνες και θα καταλάβεις τι γίνεται, τι έχει γίνει το βράδυ εδώ στο Κόντρα. Πράγματι, έγινε μια πολύ μεγάλη παρέα με τον κόσμο. Αγκαλιάστηκε η εκπομπή και αυτό μεγαλώνει και τις ευθύνες μου προσωπικά και τις ευθύνες του Κόντρα. Να είμαστε εντάξει, να λέμε την αλήθεια, να μην κρύβουμε καμία είδηση, να ζητάμε συγγνώμη όταν κάνουμε λάθος και να είμαστε δημοσιογράφοι. Διότι εγώ είμαι δημοσιογράφος. Έτσι αισθάνομαι, έτσι ήμουν πριν από χρόνια, όταν ξεκίνησα, όταν ήμουν ακόμα στο Πανεπιστήμιο. Και έτσι για όσα χρόνια αισθάνομαι δυνατός, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι δημοσιογράφος. Θα προσπαθώ να υπηρετώ την αλήθεια. Χωρίς φόβο και πάθος. Λοιπόν. Τα είπες όλα στον πρόλογό σου και ιδιαίτερα κρατάω τη φράση που είπες ότι όταν κάνουμε λάθος, ξέρουμε να ζητάμε συγγνώμη, όχι σε κάποιους άλλους ανόητους εγωιστές. Οι οποίοι επιμένουν σε κάποιες λάθος τοποθετήσεις του παρελθόντος. Αυτό είναι μεγαλείο. Εγώ με πολύ μεγάλη έτσι στεναχώρια και μάλιστα είχα κάνει και σχόλια. Λέω, είναι δυνατόν ο Καρατζαφέρης να έχει πάρει μίζες ο Καρατζαφέρης. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Γιατί και σας εκτιμούσα κτλ. Αυτό έγινε πριν από 7-8 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Έγινε πριν τις εκλογές. Και τώρα αποδεικνύεται ότι η δίωξη που είχε ασκηθεί στο πρόσωπό σας σε βαθμό κακουργήματος. Ότι εσείς, ας πούμε, σαν κοινός εγκληματίας, να το πω έτσι, καταδεχθήκατε και πήρατε μίζες, αποδειχθήκε ότι ήταν μια φούσκα. Ήρθε το Συμβούλιο εδώ πλημελιωτικών της Αθήνας. Εφετών. Και το κακούργημα που είχε ασκηθεί η δίωξη έγινε πλημέλημα. Όχι, όχι. Αυτό είπε, δεν υπάρχει, δεν εφίσεται καθόλου. Και δεν υπάρχει το κομμάτι με μίζες, λοιπόν. Καθόλου και υπάρχει αυτό. Το πλημέλημα για το. Για τυπικές διαδικασίες στο πόθεν έσχες. Αυτό ήταν όλο. Για μη δήλωση στο πόθεν έσχες και ότι είχατε δύο offshore τις οποίες έπρεπε από το 10 οι βουλευτές να δουν. Είχα μία εκ των οποίων δεν μπόρεσα να κλείσω, δεν πρόλαβα να κλείσω για ένα μήνα. Μόνο για ένα μήνα. Για ένα μήνα. Και από το 2-10 ο νόμος έλεγε ότι όποιος έχει offshore βουλευτής θα έπρεπε να το δηλώνει. Αυτό είναι. Δεν πρόλαβα για ένα μήνα. Λοιπόν, αυτό είναι πλημέλημα. Άρα αυτά που ακούγαμε για μίζε, κακουργήματα, εδόλια κτλ. Πάνε περίπατο. Έχω ακόμα άλλη μία εκκρεμότητα. Είχα διπλοπαρκάρει μία φορά στην οδό Κολοκοτρώνη. Είναι και αυτό ένα θέμα. Εγώ νόμιζα ότι έχετε μια πολιτική εκκρεμότητα. Όχι, αυτό λέω. Με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Νόμιζα αυτό θα μου πείτε. Ότι έχετε πολιτική εκκρεμότητα. Διότι... Νομίζω ότι αυτή η περίοδος απαιτεί σοβαρότητα. Και η αναφορά σε κάποια πρόσωπα δεν μπορεί να είναι σοβαρά πλέον εκ των εξελίξεων και εκ των δεδομένων τα οποία έχουν παραχθεί. Πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Είναι υπεύθυνος για πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ δια της ατόπου απαγωγής και δεύτερον είναι ότι. Ο Σαμαράς έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Αυτή τη στιγμή παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια υψηλή αποδοχή γιατί δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Θα μπορούσαν πολλά να ελεγχθούν και πάρα πολλά. Θέλετε να σας δείξω κάτι. Να σας δείξω τώρα. Δείξτε λίγο την κάρτα από την εταιρεία μέτρησης. Την προράτα που δείξαμε λίγο, που δίνει την εκτίμηση πρόθεσης ψήφου. Κοιτάξτε τι γίνεται, κύριε Καρατζαφέρη. 33,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 13,5 η Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να σας ρωτήσω. Α, είναι ψηλά. Θέλω να σας ρωτήσω. Τέτοια κατάντια για τη Νέα Δημοκρατία, παρακολουθείτε τα πράγματα πόσες δεκαετίες. Καταρχήν με πονάει. Με πονάει. Ναι. Έτσι, ό,τι και να είναι, ήταν το παλιό μου σπίτι. Είναι κατάντια. Δεν υπάρχει σήμερα δημοκρατία. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων. Που περιφέρεται γύρω από τον Σαμαρά. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Αβέροφ, του Μητσοτάκη, ακόμα και του Έβερτ. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το σωπήσει ο κ. Σαμαράς. Δεν έχει δικαίωμα να τραυματίζει κέρια και να τραυματίζει θανάσιμα όλη την αστική παράταξη. Yeah. Πρέπει να το καταλάβει. Και δεν το λέω, αν θέλετε, για λόγους ρεβάνς και τα λοιπά. Όχι. Ας πάει στην πάντα, ας πάει στα ουρινά, όπως έκανε εξάλλου και. Ο προκάτοχός του, ο Καραμαλής. Δεν έφυγε, είναι στα ορεινά όμως. Ναι. Μέχρι και ο Βενιζέλος παραιτήθηκε. Ο Βενιζέλος παραιτήθηκε και αυτό έχει εκτιμηθεί, ξέρετε, από τον κόσμο ότι εντάξει, δίνει. Άνοιξε την πόρτα για τους ο Βενιζέλος έχει μια μεγάλη διαφορά από τον Σαμαρά. Είναι έξυπνος. Και κατάλαβε ότι πρέπει να πάει στο θεωρείο για ένα χρονικό διάστημα που τα γεγονότα θα τρέχουν. Ο κύριος Σαμαράς, πολύ φοβούμαι ότι
είναι πολύ δογματικός με την καρέκλα και ίσως είναι αυτά τα 10 χρόνια που είχε μείνει εκτός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν εξυπηρετεί ούτε τον εαυτό του, ούτε την παράταξη, ούτε την Ελλάδα, η παραμονή του. Εγώ τον συμβουλεύω, όπως του μίλαγα όταν ήταν μόνος του, Αντώνη, όχι άλλα λάθη. Ναι. Βλάπτει την παράταξη. Πείτε μου κάτι, πιστεύετε ότι η δίωξη που ασκήθηκε στο πρόσωπό σας τότε, ποιον μήνα ήταν, Νοέμβριο? 8 Νοεμβρίου, 7 κάτι τέτοιο. 7-8 Νοεμβρίου, δηλαδή περίπου 3 μήνες πριν τις εκλογές. Ήταν μια μεθοδευμένη δίωξη εναντίον σας? Έχω την αίσθηση ότι... Ή ήταν κάτι τυχαίο, ήταν ένα τυχαίο γεγονός που συνέπεσε με... Εμίλια, όλοι γνωριζόμαστε αυτόν τον τόπο και ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα. Μετά το 3% παρακάτι που πήρα στις ευρωεκλογές, όπου και αυτό το μικρόφωνο και εσύ μάλιστα έλεγες ότι ο πραγματικός νικητής είναι ο Καρατζαφέρης, υπήρξε μια προσέγγιση. Ήταν μεγάλο το ποσοστό. Ήταν μια προσέγγιση. Έγινε παραλίγο μπαίνατε Ευρωβουλή. Ναι, αν δεν μπήκα και βγήκα, τέλος πάντων. Ότι έλα εδώ, αυτό και τα λοιπά. Εγώ ήμουν εξαιρετικά επιφυλακτικός. Μέχρι και οι προσκλήσεις είχαν αρχίσει να γίνονται για να πάω στα αυτά τα συνέδρια, ξέρω πώς τα λέγανε. Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ όμως ήμουν επιφυλακτικός γιατί έβλεπα ότι δεν φεύγει από το μνημόνιο. Είναι στο his master voice. Όταν λοιπόν είδαν ότι εγώ τους γύρισα την πλάτη. Αυτοί διεκδίκησαν το 3% με άλλους τρόπους. Υπήρξε μια σάφεια σε όλο αυτό το πόρισμα τότε, που ερμηνεύεται όπως ήταν. Το διοχέτευσαν με τον τρόπο που το διοχέτευσαν. Γραφίδες χρήσιμες και πρόθυμες πάντα βρίσκει κανείς όταν στην εξουσία. Και 10 μέρες πριν από τις εκλογές, ορίστηκε εφέτης ανακριτής με πομπόδης τίτλος αυτός που καταδίκασε τον Τζοχαντζόπουλο για να με φέρουν ίδιο με τον Τζοχαντζόπουλο. Εγώ χάρηκα όμως. Γιατί ήταν ένας επιμελής, εντιμότατος, σοβαρός δικαστής και λέω θα καταλάβει από την πρώτη στιγμή την υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ με αυτά τα πράγματα ξέμπλεξα και τώρα είμαι ελεύθερος να μπω ξανά μπροστά στο παιχνίδι με ό,τι κουβαλάω, με την εμπειρία, με τις σχέσεις, με τις γνωριμίες, με τις επαφές. Άρα ξαναβάζετε γκάζι μπροστά, ε? Βάζω γκάζι, αλλά με όλη την σοφία την οποία απεκόμισα αυτούς τους 8 μήνες. Που ίσως ήταν περισσότερο από τα 25 χρόνια που είμαι στην πολιτική. Ναι, αυτό σας στήχησε και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι δεν είναι πολύ? Πέρα από ανθρώπινο, γιατί... ότι το κόμμα δεν είχε καμία τύχη από εκεί και πέρα με αυτή την εξέλιξη. Εντάξει, και βρέθηκα σε διήλυμα, κάλεσα το πολιτικό μου συμβούλιο, το εκτελεστικό γραφείο, παιδιά, τι κάνουμε? Ναι. Να κατέβει το κόμμα χωρίς εμένα, να κατέβει το κόμμα με μένα, να μην κατέβουμε καθόλου. Και μου είπαν όλοι πάμε γιατί είναι σαν να αποδεχόμαστε την κατηγορία. Γνωρίζοντας ότι πήγαινα στα αυγόνα. Εγώ πήγαινα σε εκπομπές και γιατί να μιλήσω πολιτικά. Απολογούμουν για τις μίζες, για τα πούμα κτλ. Ήταν μια αθλειότητα εκείνης της εποχής, φωτογραφίες μπροστά σε σούπερ πούμα και τέτοια πράγματα. Ένα σοου το οποίο, επαναλαμβάνω, είχε την υπογραφή εκείνων οι οποίοι ήθελαν να οικειοποιηθούν το 3%. Πάντως, χαρά στο κουράγιο σας που ξαναέχετε δυνάμεις για να το παλέψετε και πάλι. Έχω κουράγιο γιατί νομίζω ότι το επιτάσσουν αυτές οι εποχές. Βλέπω ότι γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Με χωρίζει άβυσος, αλλά βλέπω όμως ότι υπάρχει μια απειρία. Και εκεί χρειάζεται η αυτοεπιστράτευση όλων για βοηθήσεις. Θέλω αυτό να το κουβεντιάσουμε διεξοδικά και αναλυτικά για να καταλάβουμε και πώς το σκέφτεστε. Πείτε μου κάτι, με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, χωρίς να ενημερώσει τον Σαμαρά, σηκώθηκε και μόνη της και πήγε και είδε τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, που ξέρουμε ότι οι σχέσεις του με τον Αντώνη τον Σαμαρά είναι στο χειρότερο σημείο. Δεν μιλάνε καν οι άνθρωποι. Και έχω την αίσθηση με παιδιότητα του Σαμαρά. Όταν δεν του παρέδωσε και έφυγε. Δεν του παρέδωσε έτσι. Και τη διετία δεν τον κάλεσε μία φορά στο Μαξίμου να κουβεντιάσουν. Έτσι. Πώς το κρίνετε αυτό, πώς βλέπετε την Ντόρα να κινείται? Βλέπω κινήσεις πανικού στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μόλις αυτό το έκανε η Ντόρα. Την ίδια ώρα ο Σαμαράς ζήτησε να συνεχθεί με τον Καραμαλή. Δηλαδή, την ίδια μέρα έγινε αυτό. Έτσι ακριβώς, ότι να και εγώ είμαι εδώ παρόν. Αυτά είναι παιδική χαρά, είναι λάθη. Δεν μπορώ να δω έτσι κάτι υπεύθυνο αυτή τη στιγμή στην Δημοκρατία και στενοχωριέμαι. Και ταυτοχρόνως υπήρξε ένα πτούκα προ από τις Βρυξέλλες, από τον Αβραμόπουλο. Αμέσως με το που γίνονται όλα αυτά έκανε ένα διάγγελμα ο Αβραμόπουλος και λέει είμαι παρόν. Διαβάζουμε. Θα διεκδικήσει, λέτε, εκτιμάτε ότι θα διεκδικήσει αρχηγία στη Νέα Δημοκρατία ο Αβραμόπουλος? Να τον αλύσω, να τον καταλάβουν και οι τηλεθεατές σου, Εμίλια. Την ίδια ώρα ο Χάρης ο Παυλίδης, που είναι εκ των στενών συνεργατών. Ο στενότερος συνεργάτης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο στενότερος δεν το ήξερα, το λες εσύ, αλλά δεν το έχουμε. Ένας από τους στενότερους. Το γράφει άρθρο στη Δημοκρατία με τον τίτλο Συναγερμός και ότι αυτό πρέπει να γίνει ένα πράγμα έξω από τη Νέα Δημοκρατία, δεν φτάνει. Τι κάνει μια ομιά στα κεραμίδια. Έχω την αίσθηση λοιπόν και γι' αυτό το περιέγραψα με το πτούκα προ που λέγαμε πιτσιρικά. Ναι. Πέσαμε κρυφτό.
ότι υπάρχει η πρώτη εμφάνιση του Αβραμόπουλου ότι είμαι κι εγώ εδώ. Είμαι κι εγώ εδώ. Τώρα, σε μια τέτοιου είδους μονομαχία ή μάχη για την καρέκλα στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε τον Αβραμόπουλο, λέτε. Δεν ενδιαφέρεται, μου φαίνεται, για την καρέκλα της Νέας Δημοκρατίας. Α. Ενδιαφέρεται για κάτι ευρύτερο. Πιο ευρύτερο από την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Που θα περιλαμβάνει και τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα γίνει ό,τι έγινε, ξέρω εγώ, εάν αυτό το πράγμα έχει τύχει, ό,τι έγινε στο παρελθόν, ξέρω εγώ, με τον συναγερμό που απορρόφησε τότε το Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή δεν έχει πολλές τύχες αυτό το πράγμα που είναι πέριξ του Σαμαρά και κρατάει τον τίτλο κόμμα Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι είναι στυλωμένος. Δεν θέλει να φύγει ο άνθρωπος. Μπορεί να πιστεύει ότι θα πάρει τη ρεβάνς. Αυτό είναι δικαίωμά του. Έχω την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις θηριώδεις πελώρες διαφορές. 33-13. Ναι, 13 λέει δημοσκόπηση εδώ πέρα. Παίζει μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή σε λίγο θα είναι κάτω από το 10% έτσι πως παίζει. Παίζει μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρει ότι με τον Σαμαρά απέναντι. Τώρα, δηλαδή αν έφευγε αύριο το πρωί, ας πούμε, υποθετικό αυτό. Και έλεγε ο Σαμαράς, εγώ φεύγω. Βλέπετε εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει καλύτερη τύχη με ένα καινούριο αρχηγό, ας πούμε? Έχω την αίσθηση ότι για μία-δύο μέρες δεν θα μπορούσα να δω τίποτα από τις πολλές σαμπάνιες που θα είχαν ανοίξει έξω από τη Νέα Δημοκρατία οι φίλοι της. Ποιον βλέπετε πιθανό διάδοχο στη θέση του Σαμαρά, εάν ποτέ φύγει ο άνθρωπος? Δεν μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Κάτι ευρύτερο στην κεντροδεξιά. Στην κεντροδεξιά ή στην παράταξη. Δεν θα με άφηνε διάφορο να κάνω μία συζήτηση. Είμαστε πάρα πολλοί που ο καθένας είναι σε ένα μετερίζει. Και ο Βίρον Πολύδωρος είναι αξιόλογος άνθρωπος. Και ο Χρήστος ο Ζωής έχει μία προοπτική. Και ο Ψωμιάδης επάνω είναι αδικημένος. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι εκτός. Είναι περισσότεροι εκτός. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα νέο σχήμα, ναι, δηλαδή. Είναι λέτε. Περισσότεροι οι εκτός από τους. Με ποιον ηγέτη, βλέπετε κάποιον ηγέτη, ας πούμε? Τον Αβραμόπουλο, ας πούμε. Έχω την αίσθηση ότι η φύση πάντα καλύπτει το κενό. Η φύση, λέει, λειτουργεί μόνη της η φύση. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε, ότι ο Γιώργος Χατζαφέρης θα μπορούσε σε ένα τέτοιο κεντροδεξιό σχήμα να ενταχθεί και. Όχι να ενταχθεί, να συμμετέχει σε ένα διάλογο. Να συμμετέχετε σε ένα διάλογο. Ναι. Γιατί, Εμίλιε, βλέπω ότι και ο ερχομός της γεννηματά δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις να γίνει κάτι πέριξ του κέντρου αριστερά. Δηλαδή, με Δημάρ, με, ξέρω εγώ, ενδεχομένως τον Γιώργο Παπαδρέου και κάποιους άλλους. Άρα λοιπόν αυτή η σχηματοποίηση κάτι ευρύτερου δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη τη μεγάλη παράταξη που κυβέρνησε και κυβέρνησε σοβαρά την Ελλάδα. Τώρα, θέλω να έρθουμε στην κυβέρνηση και θέλω, σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα, είχαμε το Eurogroup, το οποίο δεν έβγαλε βέβαια απόφαση, αλλά πάρθηκε απόφαση για έκτακτη σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα, μεθαύριο, στις 22. Όποιος θέλει να διαβάζει και να ακούει. Ναι, ναι. Κατάλαβε ότι σήμερα απεκάλυψαν αυτό το οποίο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα συμφωνήσει, θα υπογράψει. Αυτό είναι πέρα από κάποια αμφιβολία. Και εγώ λέω σε όλους τους φίλους, όλους αυτούς που αύριο ετοιμαζόντουσαν να πάνε να πάρουν τα λεφτά σας σας αφήσετε εκεί, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Έχουν συμφωνήσει. Έχουν συμφωνήσει, λέτε. Έχουν συμφωνήσει. Αυτό το οποίο βλέπω. Συμφωνήσαν πότε, γιατί τώρα διαπραγματεύονται. Έχουν συμφωνήσει και ήταν σε μία φάση προσαρμογής των πραγμάτων για κάθε φορέα διαφορετικά. Είμαι ξένοι για τα κοινοβουλιά τους, εδώ για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι θα υπάρξει και μία μνήμα ότι για το χρέος. Ίσως μια μετακύληση ή κάτι άλλο, κάποια αόριστη αναφορά. Αόριστη αναφορά. Μια αόριστη αναφορά. Για να την έχει εδώ. Για να μην ικανοποιημένος, λέει, ο κύριος Τσίπρας. Όχι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ευφύης. Η δογματική από την παρέα του. Έτσι. Γιατί ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός. Δεν πρόλαβε όμως να γίνει αρχηγός ενός κόμματος. Είναι πολλά κόμματα σε ένα που ο καθένας έχει το δικό του. Έτσι. Και αυτό είναι το δύσκολο πράγμα. Περισσότερο θα κουραστεί και θα κοπιάσει ο Τσίπρας να ομαδοποιήσει αυτό το πράγμα παρά να πείσει τους ξένους. Άρα λέτε ότι είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Πρωθυπουργό? Ναι, είναι μεγάλο και είναι μεγάλο, εγώ βλέπω ότι θα αναγκαστεί ο κύριος Τσίπρας εκ των γεγονότων και των πραγμάτων και των εισηγήσεων που του γίνονται από μεγάλα στόματα να ανοίξει λίγο την κυβέρνησή του. Τι εννοείται, να βάλει άλλα κόμματα μέσα? Όχι, να βάλει, δεν ξέρω να βάλει κόμματα, προσωπικότητες κάποια θα βάλει, δεν ξέρω. Δεν θα μείνει όμως αυτό το σχήμα. Δεν θα μείνει δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη Έλληνες. Ναι, όπως επίσης βλέπω ότι ο κύριος Βαρουφάκης πρέπει να ξεκουραστεί αυτό το
αυτό το διάστημα το Σαββατοκύριακο, πρέπει να ξεκουραστεί. Πρέπει να ξεκουραστεί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται τη Δευτέρα να είναι εκεί. Στη Σύνοδο Κορυφής δεν θα είναι, θα πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Λέω κάτι, λέω και. Ναι. Θέλω δηλαδή, να λέτε ότι είναι, είναι ενοχλητικό ο Βαρουφάκης. Θέλω να τα λέω στον κοινοποιημένο. Πείτε τα, ωραία τα λέτε. Θέλω να τα λέω στον κοινοποιημένο για λόγους που έχω αποφασίσει. Εγώ έχω αποφασίσει ότι όσο ένας Έλληνας διαπραγματεύεται, εγώ από πίσω δεν πάω να του τραβάω το σορτσάκι. Δηλαδή. Είναι εγκλήματα. Ή να του βάζετε τρικλοποδιά. Βέβαιως, είναι εγκλήματα αυτά που κάνει ο Σαμαράς, είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι. Είναι εγκλήματα ακόμα και αυτό που κάνει το ποτάμι, που κάνει το αντίθετο. Ότι σε ό,τι πείτε θα υπογράψουμε, σε ό,τι πείτε θα υπογράψουμε. Μα τότε τι διαπραγματευτικά του δίνεις στον Πρωθυπουργό όταν λες ό,τι και να σου πούνε κάτω. Λάθος. Γίνονται λάθη. Γιατί το κάνει αυτό, λέτε ο Θοδωράκης. Δεν ξέρω τι το κάνει ο Θοδωράκης. Δηλαδή λέει ό,τι συμφωνία έτσι ακριβώς που το λέτε. Ό,τι συμφωνία λέει φέρεις θα την υπογράψω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ανοριμότητα. Γιατί ναι. Αν δεν είναι ανοριμότητα. Δεν έχει κακή πρόθεση. Εάν δεν είναι ανοριμότητα, τότε θα έχει κακή πρόθεση και αυτό είναι παλιά ανθρωπιά. Με τι στόχο δηλαδή. Να πλήξει το Κύπρο, να πέσει η κυβέρνηση, τι δεν να κάνει. Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει ακουμπήσει πάρα πολύ στην ομάδα αυτή, ξέρω εγώ. Σε ποια ομάδα? Μιλήστε ανοιχτά, κύριε Μέρκελ. Όχι, ανοιχτά μιλάω. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να είμαι προσβλητικός. Έχουν πει ότι εγώ θα είμαι εκεί, στο μνημόνιο, δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Θοδωράκης είναι πιο μέσα στα αφεντικά του μνημονίου από ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι πιο μνημονιακός ο Θοδωράκης από τον Άδωνη? Νομίζω. Αυτό είναι κατόρθωμα. Γιατί ο Άδωνης κρατάει τη σημαία του μνημονίου εδώ. Αγαπάει το μνημόνιο, έτσι έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Εντάξει, εδώ έφυγε από μια πατριωτική ιδεολογία την οποία υπηρετούσε και ήταν συντάκτης. Τον είχατε κάνει και στρατηγό εκεί πέρα. Ή λοχαγό τον είχατε κάνει. Να προσχωρήσει στον φιλελευθερισμό. Επιλογή δική του ήταν. Ο καθένας κρίνεται εκ των πραγμάτων. Και εγώ έχω να πω σε όλα αυτά τα παιδιά, και μια και είναι ιστορικός ο Άδωνης και καλός ιστορικός, τη φράση που είχε πει ο Σόλων για τον Γκρίσο. Μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Τώρα, θέλω να σας κάνω μερικά σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, εγώ με πολύ μεγάλη χαρά, φίλες και φίλοι, ακούω από τον πρόεδρο του λαού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, ότι η συμφωνία είναι πρώτον πυλών, ότι υπάρχει συμφωνία. Απλώς τρέχουν οι διαδικασίες για να σχηματοποιηθεί και να πέσουν και οι υπογραφές. Το δεύτερο είναι ότι είναι καθησυχαστικός, ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στις τράπεζες, να μην φοβόμαστε κυρίως την ξένη επικοινωνιακή προπαγάνδα με το εσωτερικό επικοινωνιακό μέτωπο κατά της κυβέρνησης και να σηκώνουμε τα χρήματά μας. Έγινε και το εξής καταπληκτικό. Να σας πω κάτι τι έγινε χθες. Πήγε μία κυρία μεγάλης ηλικίας, είχε 30.000 στην τράπεζα. Φοβήθηκε λοιπόν από τις εφημερίδες, από τις εκπομπές κτλ. Που λέμε ο καθένας ό,τι του κατέβει στο μυαλό, φοβήθηκε και πήγε και σήκωσε τα 30.000. Την είχαν στήσει λοιπόν δύο επιτίδη έξω από την τράπεζα. Και πάνε τα 30.000. Την παρακολουθήσανε και τη κλέψαν τα 30.000. Καταρχήν δεν είναι ό,τι του κατέβει. Είσαι εξαιρετικά επίκης. Όχι. Υπάρχει ένας μηχανισμός, ναι, ο οποίος είναι στοιχισμένος προς τους ξένους. Και είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα στον καλό μας συνάδελφο, τον Δράγκα, το 12, ότι υπάρχει ένας μηχανισμός. Δεν ξέρω αν αυτό το δουνουτού ή κάτι άλλο. Υπάρχει ένας μηχανισμός. Το οποίο τι κάνει που ελέγχει, ναι, μικρόφωνα και γραφίδες. Ελέγχει. Στην Ελλάδα. Ελέγχει. Σαφώς. Άρα συμφωνείτε με τον Μελιώτη εσείς τώρα. Αλλά ελέγχει και στο εξωτερικό, γιατί όλο αυτό το οποίο κάνουν κάποιες οι Bild, οι Financial Times, το Bloomberg, είναι εναρμονισμένος, μοχλός πίεσης. Το Reuters. Σε όποιο σηκώνει κεφάλι. Δηλαδή αυτό το οποίο διαπιστώνουν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα, είναι ότι η απικία επαναστάτησε. Αυτό είναι. Η απικία επαναστάτησε. Και τι θα κάνουν, το Διέρη και Βασίλευε για να μπορέσουν να μας γονατίσουν. Έχει λέει, όχι, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το Διέρη και Βασίλευε το οποίο επιχειρούν. Αυτοί οι τύποι, εάν ζούσαν πριν 2.000 χρόνια, θα ήταν οι υποκριτές και φαρισαίοι που σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό. Ναι. Αυτοί είναι. Άρα μας επιβεβαιώνεται απολύτως αυτό που είπε προχθές ο Ρουμελιώτης, μετά το ανέρεσε χτες, κατά κάποιο τρόπο, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε φροντιστήριο σε ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων για να περνάει καλύτερα τις θέσεις του στην ελληνική κοινή γνώμη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το είπα εγώ αυτό. Εγώ είπα κάτι άλλο. Αυτό κατάλαβα εγώ. Υπάρχει ένα γραφείο τότε, το ξέρετε όλοι. Ναι. Βγήκε, υπάρχει, το οποίο ήταν εδώ εξωτημένο για να περνάει τη θέση. Ποιο γραφείο είναι αυτό? Πείτε μας. Υπήρχε γραφείο, συνάδελφο. Δηλαδή, γιατί να το πω εγώ. Θα το βρείτε εσείς από την έρευνά σας. Έχει κληθεί κιόλας και έχει ομολογηθεί. Έκανε αυτή τη δουλειά. Εγώ θυμάμαι ανθρώπους που ήταν αντιμνημονιακοί των
Γενάρη. Ενάντια στα μνημόνια. Και σε ένα μήνα έγιναν υπερμνημονιακοί. Λοιπόν, καλά, αυτό επειδή, το είδαμε και σε πολιτικού αρχηγού του Ιράν. Επειδή σε εχμηρώσει πάρα πολύ, και εγώ δεν είμαι από εκείνου του ανθρώπου που δεν μιλάει, αν είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι να ανοίξουν οι λίστες με τα χρήματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Επί Σαμαρά. Πάντα. Όλη για, για, τα μαύρα, για τα μαύρα χρήματα. Βέβαια. Με τις λοιπόν, πλαστικές σακούλες που ήταν γεμάτο χιλιάρικα με τη δραχμή είχαμε τότε. Υπουργείο Προεδρίας. Δραχμή είχαμε τότε. Της ΕΕΠ. Της ΕΕΠ. Δεν βγήκε από την ΕΕΠ συνάδελφος προβλημένος και μάλιστα σε εφημερίδα που ήλεγχε την εξουσία ότι είχε ψευδόνυμο εκεί μέσα και εξυφανίζεται από το επάγγελμα. Δεν είμαστε προϊόν παρθενογένεσης όλοι και δυστυχώς αυτοί όλοι βρωμίζουν το επάγγελμα. Έτσι, βρωμίζουν το επάγγελμα και γι' αυτό έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο. Έχουμε όμως ένα πλεονέκτημα σαν χώρα. Είναι πολύ μικρή η πιάτσα και όλοι γνωριζόμαστε. Και ξέρουμε. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο κόσμος παρακολουθεί τώρα. Ξέρουμε, ξέρει τι εννοείτε εσείς. Ξέρει ο κόσμος πολύ. Εγώ δεν μπορώ να πω επίθετα, αλλά ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος που τα πιάνουν, τους βλέπει το πώς αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνουν λαφρόβια. Είναι η δημοσιογραφική κολοτούμπα. Γιατί μιλάμε για τις πολιτικές κολοτούμπες, είναι η δημοσιογραφική κολοτούμπα. Τη μία φορά στηρίζεις αυτό, το αντιμνημόνιο, και σε μία εβδομάδα στηρίζεις το μνημόνιο. Ναι, εντάξει. Όποιος πληρώνει, αυτό παίρνει. Και η ΕΕΠ, όπως είπατε σωστά, έχει κάποιες σχέσεις. Και όλα έχουν αυτά, γίνει σοβαρές καταγγελίες για σχέση με την Ελλάδα. Άκουσα κάποιους που φώναξαν πάρα πολύ για το επάγγελμα. Καθίστε, για το προστατεύω το επάγγελμα από όλες τις πλευρές. Είμαστε έτοιμοι να πούμε να, αυτή είναι στις λύσεις και να απομονώσουμε. Πολύ φοβούμαι ότι θα μείνουμε πάρα πολύ λίγοι από εκείνους που είναι έξω από τη λίστα. Πάντως, οι δημοσιογραφικές ενώσεις και η ΠΟΕΣΥ, νομίζω και η Ένωση Συντακτών, είχα χθες την εκπομπή, κύριε Πρόεδρε, την πρόεδρο της Ενώσεως, της ΕΣΥΑ, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου, σήμερα πληροφορήθηκα ότι θα καλέσουν, δεν ξέρω αν θα πάει, τον κύριο Ρουμελιώτη να δώσει εξηγήσεις για αυτά που είπε. Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που έκαναν φροντιστήριο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να μάθουν και η ελληνική κοινή γνώμη. Είναι ο Λιάτσος, είναι ο Γιώργος Οκουρής, ας πούμε, είναι ο Χατζηνικολάου. Ποιος είναι εκεί και πήγαινε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ζήμες δεν είχε δημοσιογράφους οι οποίοι τη έδωναν ρεπορτάζ. Δεν απεκαλύφθηκε από την ανάκριση ότι υπήρχε συνάδελφος δημοσιογράφος και επώνυμη. Η οποία μέγαλο έλεγε δημοσιογράφη. Ναι, αυτό που λένε μέγαλο δημοσιογράφο. Ότι ο Καραμαλής προχτές το βράδυ ήπιε ένα ουίσκι και ήπιε και μια βότκα, τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, όλα αυτά θίγουν το επάγγελμα και το κάνουν αξιόπιστο, όπως και το κάνουμε. Μάλιστα. Ή δεν ξέρουμε, ξέρω εγώ, πώς δουλεύουν οι κρατικές διαφημίσεις, πηγαίνουν εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι με την εμπειρία που έχετε. Βγαίνει ο κύριος Ρουμελιώτης, ο οποίος είναι σοβαρός. Δεν είναι, ας πούμε. Έχει διατελέσει σε πολιτικά. Τώρα ήταν με το Πασόκ, τώρα έχει και φύγει. Υποψήφιος πρωθυπουργός τότε. Και υποψήφιος πρωθυπουργός στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Και κάνει λέει αυτά που λέει, και μάλιστα δεν το είπε στο πεζοδρόμιο, το είπε μέσα στην Επιτροπή της Βουλής αυτό. Έχει καταγραφεί σε κάμερα προχθές και τα λοιπά, τα γνωρίζετε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελικής αρχής να του πούνε: περάστε, κύριε Ρουμελιώτη, από το γραφείο μας και εξηγήστε μας τι εννοείτε. Όχι, εγώ θα το πω διαφορετικά. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτεπάγγελτο δεν είναι. Αλλά θα μπορούσε όμως η Ένωση Συντακτών να απευθυνθεί στον εισαγγελέα και θα πει: παρακαλώ, συνέβη αυτό. Ξεκαθαρίστε την υπόθεση. Να προσφύγει, λέτε, να πάει η Ένωση Συντακτών μια και αναφορά, να ζητήσει εξηγήσεις μέσω της εισαγγελίας. Έτσι είναι. Είναι και αυτό ένας ωραίος τρόπος. Να αρχίσει μια διαδικασία. Τώρα, αν μας παρακολουθεί η κυρία Αντωνιάδου ή κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, και πούμε και είναι μια καλή ιδέα. Και συγχαρητήρια για το καλό αποτέλεσμα στις εκλογές που είχαμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Τώρα, θέλω να έρθουμε σε δύο πράγματα. Είπατε ότι είμαστε σε συμφωνία. Το μεγάλο ερώτημα και αυτό που με ρωτάει κάθε βράδυ ο κόσμος, διότι αυτό τον καίει τον κόσμο, τον καίει το 24ωρό του, είμαστε στην Ελλάδα μιας κόλασης στα τελευταία 5 χρόνια. Είμαστε στην Ελλάδα των φτωχών, είμαστε στην Ελλάδα των ανέργων, στην Ελλάδα όπου δεν υπάρχει ελπίδα, όπου οι νέοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό να βρουν δουλειά οι άνθρωποι, καλά σπουδαγμένα μυαλά, εκπληκτικά μυαλά, και φεύγουν στο εξωτερικό να βρουν μεροκάματο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτό που ρωτάει ο κόσμος είναι: υπάρχει συμφωνία, εντάξει, το καταλάβαμε ότι θα γίνει συμφωνία. Τι συμφωνία θα είναι αυτή? Εσείς χειρότερη από κάθε προηγούμενη. Οπα. Και η επόμενη θα είναι ακόμα χειρότερη. Όσο χρειαζόμαστε λεφτά, τόσο θα μας βάζουν όρους. Όσο μπαίνουν όροι, τόσο θα είναι πιο σκληροί από τους προηγούμενους. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα λεφτά τους? Αυτό είναι το ερώτημα. Εφόσον λοιπόν πάμε και ζητάμε λεφτά. Μπορούμε. Είναι μια άλλη τάξη θέμα και θέλει μεγάλη προετοιμασία. Εφόσον λοιπόν εμείς πάμε και ζητάμε λεφτά επάνω, αυτοί μας βάζουν όρους. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τώρα υπάρχει μια διαφορά. Ότι αυτός που είναι πρωθυπουργός τώρα το πολεμάει, το τρέχει, το κυνηγάει, το ψάχνει. Ενώ οι προηγούμενοι ήταν με ένα τηλεφώνημα, κάντε αυτό και το κάνανε. Θυμάμαι, Εμίλια, και στο έχω διηγηθεί και θέλω να το θυμίσω του τηλεθεατές σου, την ημέρα που έφυγα εγώ από τη συγκυβέρνηση. 6 ώρες είμαστε μέσα εκεί.
ο Παπαδήμος Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος Βενιζέλος, οι τρεις αρχηγοί, Σαμαράς, Παπαδρέου και εγώ, για τις επικουρικές συντάξεις. Και τούτο και εκεί. Έξι ώρες σου λέω, έξι ώρες. Πιαστήκαν στα χέρια κάποια στιγμή ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Όλα αυτά. Στις έξι ώρες βρήκαμε ένα αποτέλεσμα. Έχει φτάσει 12. Εκεί την ώρα λοιπόν λέει ο Βενιζέλος, κατά λέξη, και να έρθει να με διαψεύσει κάποιος. Είναι και αργά τώρα να ξυπνήσουμε τον κύριο Τόμψεν, να δούμε αν συμφωνεί. Και με το λέει αυτό, του εξήγησα εγώ διάφορα γαλλικά και σηκώθηκα και έφυγα. Δηλαδή οι πέντε ισχυρότεροι άνθρωποι της χώρας να ξυπνήσουμε τον υπάλληλο του δυνατού να μας πούνε αν συμφωνεί. Αυτοί ήταν, έτσι τους μάθανε. Και αν τώρα αυτοί αγριεύουν, αγριεύουν ότι σου λέει αμάν άλλαξε ρε παιδί, τους είχαμε στο κάτσα κάτσα σήκω σήκω. Αυτό που είπε ο Νικολόπουλος στα τέσσερα ήταν στα τέσσερα. Ναι. Δεν συμπλήρωσε όμως ο Νικολόπουλος, ξέφυγε, ότι του είπαν έχει το λιπαντικό στο χέρι. Μάλιστα. Τώρα πείτε μας κάτι άλλο. Λέτε ότι θα είναι χειρότερη συμφωνία από την προηγούμενη. Ε? Δεν γίνεται. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, τι εννοείται χειρότερη. Νέα μέτρα, επώδυνα πολύ κτλ. Μέτρα θα. Δεν γίνεται, δεν στα δίνω. Δεν στα δίνω. Κάνω τι θέλεις, δεν στα δίνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό κατηγορώ εγώ και τον κύριο Τσίπρα, αλλά περισσότερους άλλους, ένα σχέδιο μπει, τους φώναζε ρε παιδιά, ας το έχουμε έτοιμο και ας μην το λειτουργήσουμε, αλλά ας το έχουμε έτοιμο. Γιατί τώρα η μεταφορά σε μία μέρα στη Δραχμή θα έχει συνέπειες και αυτές που περιέγραψε ο νούμερο ένα οπαδός Δραχμής. Δηλαδή φαγητό με δελτίο. Δηλαδή, ο Λαπαβίτσας, το ο οποίο Λαπαβίτσα. Είπε, λέει, βέβαια δεν το είπα, λέει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι. Πήρε πίσω και ο Λαπαβίτσας, δεν το λέει. Εγώ όμως από τούτο. Παρότι έχει σηκώσει τη σημαία υπέρ της επιστροφής Δραχμής εδώ και καιρό πολύ. Κόσμο. Εγώ λέω τούτο στον κόσμο. Ότι με το ευρώ η Ελλάδα δεν έχει καμία ελπίδα. Όσο θα είμαστε το ευρώ. Εσείς λέτε ότι δεν έχει. Μνημόνια. Λέω, τι εννοείτε δηλαδή, να επιστρέψουμε σε δικό μας νόμισμα. Εγώ επαναλαμβάνω τι πιστεύω. Ναι, αυτό δεν είμαι στα πράγματα, Εμίλια, αλλά λέω ή ευρώ και παγκάκι. Ή δραχμούλα και σπιτάκι. Ο καθένας το σκεφτεί. Αλλά θέλει μια προετοιμασία. Γιατί αν αύριο το πρωί γυρίσουμε στη Δραχμή, τότε είναι που θα κλείσουν οι τράπεζες. Γιατί όποιος είναι κυβερνήτης θα χρειαστεί να έχει ένα κουμπαρά για να πάρει ενέργεια, για να πάρει φάρμακα, για να πάρει τέτοια. Άρα λοιπόν, τώρα εκεί που είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Έπρεπε να έχουμε προετοιμαστεί. Και έπρεπε, Εμίλια, αυτό το οποίο είχα ξεκινήσει και το έχουμε ζητήσει εδώ κατά επανάληψη. Να έχουμε καλύτερη σχέση με τη Ρωσία, περισσότερη σχέση εμπιστοσύνη. Θυμάσαι που αναβοκατέβαιναν στο Κρεμλίνο, που έλεγαν να τους δώσουμε τον εώριο του Ισύρου, για να μπορούν και αυτοί να κουμπίσουν επάνω μας. Τι μας σώζει, κάτι μας σώζει. Και είναι τυχερός ο κύριος Τσίπρας. Μας σώζει ότι ανέβηκε η γεωπολιτική αξία της χώρας. Με όλα αυτά που κάναν οι μπουνταλάδες οι Αμερικάνοι με τον Ισλαμικό στρατό. Ναι. Με την αγριάδα που γίνεται τώρα με τη Ρωσία. Το... Με τις γιγαντιστές και λοιπά λέτε. Ναι. Όλα αυτά έχει ανέβει η μετοχή της Ελλάδος. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εσωτερική σύγκρουση. Έχουν ανέβει. Αυτό το χαρτί πρέπει να το παίξει καλά ο Τσίπρας και χαίρομαι που σε αυτό το Υπουργείο έχει καλόν υπουργό. Τον κύριο Κοτζιά. Ο οποίος ξέρει, ξέρει γράμματα. Όμως. Αν έχει διαβάσει κάποιο το βιβλίο του, θα δει ότι έχει ορατότητα, έχει σκέψη ανάλογες με το βιβλίο του Νταβούντογλου. Δηλαδή, όχι τα ίδια πράγματα, αλλά... Είναι σωστή επιλογή ο Κοτζιάς, λοιπόν, που έκανε ο Τσίπρας. Πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες. Ναι. Όπως θεωρώ πάρα πολύ καλή επιλογή του Τσίπρα τον παπά. Τον θεωρώ πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ έξυπνο. Άπειρο για τις διαπραγματεύσεις εκεί. Ναι. Αλλά είναι τόσο γρήγορος που καλύπτει γρήγορα τα κενά. Επίσης θεωρώ χρησιμότατο για τον Τσίπρα. Και μιλάω από την εξέδρα, εγώ δεν είμαι μέσα στο παιχνίδι. Το Φλαμπουράρι, ο οποίος είναι ο Νέστορας και μαζεύει τις γωνιές μέσα εκεί. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα την πει κάποιος από τους δωματικούς στο Φλαμπουράρι. Δηλαδή, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι αντέχουν. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι βεβαίως δεν είναι μέσα στην πρώτη αξιολόγηση μου. Ναι. Εγώ κρατώ ότι με το ευρώ δεν θα δούμε άσπρη μέρα που λέτε. Έτσι μας λέει ο κύριος Κατζαφέρης, ότι με το ευρώ δεν βρίσκουμε άσπρη μέρα, αλλά μας λέτε ότι μία λύση θα ήταν έξοδος από την Ευρωζώνη. Να έχουμε ένα σχέδιο B. Δηλαδή. Να το μελετήσουμε, να το συζητήσουμε, να το βάλουμε κάτω. Να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Η δικιά μου πρόταση είναι ισχύ. Παράλληλο νόμισμα. Έχουμε το ευρώ επίσημο νόμισμα. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε το δικαίωμα να εκδώσουμε 200 δισεκατομμύρια, 50 εκατό, όσα χρειάζεται, θα μας το πούν οι ειδικοί, ομόλογα,
δεν θα πάρει κανείς στο εξωτερικό, αλλά στο τέλος του μηνός θα μπορώ να πληρώσω εγώ με ομόλογα τις συντάξεις και θα κάνω μια δήλωση ότι δέχομαι αυτό το ομόλογα για πληρωμή στο ΙΚΑ, για πληρωμή στην εφορία. Οπότε το έκανα εσωτερικό νόμισμα. Εάν κυκλοφορήσει αυτό το εσωτερικό νόμισμα, γλιτώνω 12 δις το χρόνο που βγάζουν οι λαθρομετανάστες στη χώρα τους. 12. Συν 37 που βγάζουν τα υπερκαταστήματα στις δικές τους χώρες, έχω 50 δις άνοιγμα. Η ροή είναι να πουλάει. Το κράτος δεν βγαίνει. Απλά πράγματα είναι. Πρέπει να κλείσω το χρήμα εδώ. Και ό,τι μαζεύω από τουρισμό, ό,τι μαζεύω από εξαγωγές, θα το έχω για να μπορώ να παίρνω ενέργεια, να μπορώ να καλύψω τα φάρμακα και άλλα. Αυτά που παράγει η Ελλάδα βγαίνει. Πείτε υποθετικό το ερώτημα και τρελό. Ότι δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Πουθενά δεν χρωστάμε. Με αυτά που παράγουμε, βγαίνουμε. 100%. Όταν δίνουμε 2,5 φορές επάνω. Διότι λένε πολλοί, και αν γινόταν ένα θαύμα και διαγραφόταν όλο το χρέος, πάλι σε λίγο καιρό θα ήμασταν χρεωμένοι χώρα. Με αυτούς θα είμαστε σίγουρο. Με αυτό θα είμαστε. Ωραία, ποιος έχει δουλέψει από όλους αυτούς, Εμίλια? Έχει δουλέψει ο Καραμαλής πρωθυπουργός, ο Παπαδρέου πρωθυπουργός, ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Ακόμα και αυτός που είναι τώρα στα πράγματα. Δεν έχουν δουλέψει. Δεν είναι κανένα αυτό. Εννοείται δεν έχουν ένσημα, δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Μα δεν έχουν, δεν ξέρουν να πάρουν το 1 ευρώ, το κάνουν 2. Δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρω. Εγώ κατηγορούμε τώρα γιατί ξαφνικά είμαι ο πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός. Ακουμοφή, ο πλουσιότερος. Ευτυχώς που πήρε. Έχετε μεγάλη περιουσία εσείς. Και ευτυχώς που το. Αυτά που λένε για τα ευτυχώς το πόρισμα τα του Συμβουλίου Εφετών, ανάμεσα στην άλλη αθώση, λέει ότι τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση με την βουλευτική του και ευρωβουλευτική του ιδιότητα. Γιατί τόσα χρόνια δουλεύω. Ξέρω, ρε παιδί μου, πως ένα και ένα κάνει δύο. Ξέρω να μην είναι παθητικό το κανάλι και να μην χρωστάει. Ξέρω να μην είναι παθητικό το κόμμα. Πώς εγώ ένα μικρό κόμμα δεν χρωστάω ένα ευρώ? Τα λεφτά σας 110. Τα έχετε έξω ή τα έχετε σε τράπεζες μέσα εδώ στην Ελλάδα? Ερώτηση με το χέρι στην καρδιά θέλω να πω. Τα λεφτά τα οποία βγήκαν σε δουλειές έξω είναι έξω. Τα λεφτά που βγήκαν σε δουλειές στην Ελλάδα είναι εδώ. Άρα έχετε και λεφτά έξω. Ερώτηση, γιατί δεν τα φέρνει ο Καρατζαφέρης τα λεφτά που έχει έξω μέσα? Ο Καρατζαφέρης έχει κάνει τόσες ενέργειες εδώ στην Ελλάδα που δεν μπορεί να πει τίποτα. Να θυμίσω ότι είμαι ο μόνος Έλληνας, ο μόνος. Μου έδωσε 1 εκατομμύριο στο Ταμείο Φτώχειας. Αυτό είναι αλήθεια. Το έδωσε κανείς από τους μεγάλους πλουσίους. Τώρα είπατε κάτι πολύ κρίσιμο και σοβαρό για την τύχη που έχει η Ελλάδα να είναι στο συγκεκριμένο χώρο. Οι Αμερικάνοι έχουμε διαρκώς παρεμβάσεις, κύριε Πρόεδρε, κάθε μέρα σχεδόν, τα τις τελευταίες 15-20 μέρες, παρεμβάσεις για λύση όσο το δυνατό ταχύτερα. Και σήμερα είχαμε. Βρείτε λύση, λέμε τους δανειστές, Ελλάδα, βρείτε τα. Αγωνιούν λοιπόν οι Αμερικάνοι πάρα πολύ. Να είναι καλά οι τζιχαντιστές, τους χρωστάμε λουλούδια. Να είναι καλά οι τζιχαντιστές, τους χρωστάμε λουλούδια. Εκείνη η πλάκα, Εμίλη, να καταλάβεις πόσο μπουμπούνες είναι οι Αμερικάνοι. Και το λέω γιατί έχω περάσει σχεδόν όλα στα σχολεία. Ρώτησα λοιπόν κάποιον πολύ υψηλό, πάρα πολύ υψηλό και δυνατό στην Ουάσιγκτον, εσείς κάνατε πολέμους παντού, αυτό κτλ. Γιατί δεν καταβάλλετε τους τζιχαντιστές στον Ισλαμικό στρατό? Και τι μου είπε ο άνθρωπος αφοπλιστικά? Αυτοί είναι όλοι που χρησιμοποιήσαμε εμείς και τους εκπαιδεύσαμε για να φάνε τον Άσαντ. Και τους εκπαιδεύσαμε σε μεγαλύτερο επίπεδο από το West Point. Είναι τόσο καλοί που δεν μπορούμε. Είναι καλύτεροι από αυτούς, δηλαδή. Καλύτεροι από αυτούς. Μετά βγαίνει η Αμερική και βάζει τον Βρέμπερ, τότε κυβερνήτη στο Ιράκ, παιδί του Κίσιγκερ, και αυτός διώχνει όλους τους αξιωματικούς, τους έμπειρους αξιωματικούς του στρατού του Ιράκ επί Σαντάμ, τους απολύει. Και βρήκαν δουλειά στον ίσης. Δηλαδή, πάρε 200 και άλλα πολέμα. Σωστό. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει τον γερότερο στρατό. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Αμερική και σου λέει: αμάν να είναι η Ελλάδα κοντά μου και σίγουρη. Η Τουρκία τώρα με αυτά που γίνονται, ποιος θα πάει πάνω, τι φοβούνται. Πείτε μας κάτι. Η Μέρκελ ακούει τον Ομπάμα, ο οποίος η Αμερική θέλει αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε λύση. Η Μέρκελ και ο Σόιμπλε, αν πει ο Ομπάμα, κοιτάξτε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά στην τελική θα βρείτε λύση. Θα ακουστεί τελικά. Το γραφείο Θεσσαλονίκης. Του συγκροτήματος του Κουρί, άμα πάρει ο Κουρίς τηλέφωνο, τον ακούει? Το γραφείο Θεσσαλονίκης. Ναι, το γραφείο. Φυσικά δεν τον ακούει. Λοιπόν. Αυτό είναι. Τι είναι. Τώρα μας βλέπει ο Γιώργος ο Κουρίς. Πείτε μου κάτι άλλο. Ας πούμε ότι έχουμε τη συμφωνία. Θα χρειαστούμε νέο δάνειο? Δεν μπορεί. Πάντα θα χρειαζόμαστε. Έτσι πως είναι τα πράγματα. Γιατί λέει ο Τσίπρας, λέει ότι δεν θα χρειαστούμε άλλο θα δάνειο. Θα χρειαστούμε άλλο δάνειο. Χρειαστούμε και θα το πάρουμε. Αυτό το νέο δάνειο λοιπόν που θα πάρουμε, που λέτε εσείς, είναι νέο μνημόνιο? Πάντα όταν παίρνεις λεφτά, σου βάζουν όρους. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέω: όσο θα είμαστε ευρώ, θα έχουμε και μνημόνιο. Άρα πάμε για τρίτο μνημόνιο. Τώρα, μας είπατε πριν ότι έχει εσωτερικό θέμα ο κύριος Τσίπρας με την αριστερή τάση, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση μετά τη συμφωνία να πάμε σε εκλογές, να κάνει ο κύριος Τσίπρας εκλογές, διότι λένε ορισμένοι
ότι είναι μια καλή ευκαιρία αν η συμφωνία πετύχει κάτι με την αναδιάρθρωση του χρέους και η συμφωνία και επικοινωνιακά είναι καλή για την ελληνική κοινωνία, μπορεί να πάει σε εκλογές για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο του εσωτερικού στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως ξέρουμε όλοι από τις προηγούμενες εκλογές χρειάζονται και τις 18 μήνες μέχρι να γίνουν εκλογές μέσα στο 18μηνο. Έχει πάμε λίστα, με λίστα. Έχει λίστα, έχει λίστα. Άρα μπορεί να ξεκαθαρίσει και να κάνει μια κοινοβουλευτική ομάδα που να πραγματικά να είναι μαζί του όλοι οι κοινοβουλευτές. Λοιπόν, να τα πάμε, μην τα αφήνουμε αόριστα τα πράγματα, να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Βέβαια. Ο ηγέτης της αριστερής πτέρυγας είναι ο κύριος Λαφαζάνης. Ο κύριος Λαφαζάνης είναι ένας συνειδητοποιημένος κομμουνιστής, το αγαπημένο παιδί του Φλωράκη. Οι κομμουνιστές είναι συνειδητοποιημένοι. Κάνουν αντιπολίτευση, αλλά στοιχίζεται πίσω από την πλειοψηφία. Για εμένα, ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης δεν θα κάνει ποτέ την κουτουράδα να σηκωθεί, να φύγει και να κάνει. Υπάρχουν όμως 6-7 σε κάτι άλλες ομάδες. Κάποιες από αυτές μετεπίδησαν και ελέγχονται από τον Λαφαζάνη. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω διψήφιο αριθμό να καταψηφίζει την συμφωνία, ό,τι και αν λέγεται. Δεν βλέπω διψήφιο. Τώρα, από εκεί πέρα, ο κύριος Τσίπρας θα κρίνει εάν τον εξυπηρετούν εκλογές για να δέσει περισσότερο την κοινωνιστική του ομάδα, να γίνει αυτάρκης, να μην έχει ανάγκη, ξέρω εγώ, τον κάθε κουζουλό ή τον κάθε μετροεπή για να προχωρήσει στους σχεδιασμούς του. Εάν ήσασταν στη θέση του Τσίπρα και πετυχαίνατε μία συμφωνία, τι θα κάνατε εσείς, θα πηγαίνατε σε εκλογές ή όχι, ή θα πηγαίναμε στην τετραετία? Θα έφεραν τα πράγματα έτσι να μου ζητάνε οι άλλοι εκλογές. Δηλαδή. Πρωθυπουργός είναι, ξέρει. Ναι. Να μην τις πει ο ίδιος κάνει εκλογές, αλλά να τον αναγκάσουν κάποιοι να πάει σε εκλογές. Να πάει σε εκλογές. Την κυβέρνηση πώς τη βλέπετε γενικότερα? Το Βαρουφάκη πώς τον βλέπετε? Πολύ καλός καθηγητής, αλλά. Έχει συγκεντρώσει πολύ κριτική, πολλά σχόλια. Ενώ πολύ καλός στην κοινή γνώμη είναι. Πολύ είναι αρεστός. Πολύ καλός καθηγητής. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει ακόμα καλός πολιτικός. Ναι. Μα δεν ήταν ποτέ πολιτικός και λέει και τώρα λέει δεν είμαι πολιτικός. Πάντως ήταν χρήσιμος. Και όλο πολύ καλός στο κλαδόν. Πολύ καλός στο κλαδόν. Εννοείται τώρα προχθές που κάτισε κάτω. Πιστεύετε ότι ήταν σε απόλυτη συνεννόηση έτσι αυτά που έλεγε με τον κύριο Τσίπρα ή ήταν και δικές του ιδέες? Γιατί τον είδαμε ξαφνικά εκτός διαπραγμάτευσης. Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή. Εκτός της ομάδας της διαπραγμάτευσης. Έβγαλε το πόδι λίγο έξω από το κρεβάτι. Έβγαλε το πόδι έξω από το κρεβάτι. Αυτό δηλαδή δημιούργησε δυσκολία στον κύριο Τσίπρα και αναγκάστηκε, τον πίεσαν δηλαδή οι εξωτερικοί να βγάλει από την ομάδα διαπραγμάτευση. Έχω την αίσθηση ότι το Σαββατοκύριακο ο κύριος Βαρουφάκης θα ξεκουραστεί λίγο. Θα πάει στην Κρήτη, λέτε, για Σαββατοκύριακο. Θα ξεκουραστεί λίγο. Θα ξεκουραστεί. Για πάμε τώρα στον κύριο Καμένο. Έχω την αίσθηση, διάβασα κάποιες δηλώσεις σας. Έχω την αίσθηση ότι δεν τον συμπαθείτε πολύ τον κύριο Καμένο. Πάρα πολύ τον συμπαθώ. Με τον Πάνο μπήκαμε μαζί το 1993. Ένα παιδί καλό, ήξερα τον πατέρα του, ναι. Τον Παπαηλία. Απλώς έχω την αίσθηση ότι μέσα στο πέρασμα του χρόνου δεν βρήκε το ζύγι, βαβαριστεί το balance μεταξύ αυθορμητισμού και σοβαρότητας. Κινείται σε ένα μετέχμιο που του δημιουργεί προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι. Πάντως δεν του έχει πάει άσχημα η ζωή. Προϊόντες, δηλαδή, η και ζωή. Κόμμα μέσα στη Βουλή έχει. Ναι, βεβαίως, και στην κυβέρνηση μπήκε και πήρε και πρωτοκλασσά το Υπουργείο όπως ήθελε κιόλας. Βεβαίως. Την αγαπάει την άμυνα και μια χαρά. Έγινε και Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Εντάξει, νομίζω ότι μόνο αυτό θέλει ο Πάνος ο Καμένος. Να είναι Υπουργός Άμυνας. Δώστε με αυτό το Υπουργείο και. Είναι κακό αυτό να έχει μια φιλοδοξία. Όταν είσαι πολιτικό, έχει τι φιλοδοξίε. Άλλο θα ήθελα να είναι Υπουργό Πολιτισμού. Ο Καμένο μπορεί να ήθελε να είναι Υπουργό Αμήνη. Το είπα εγώ προ επιχείρημα. Αλλά. Αυτά το κρίνει ο καθένας. Ο Πάνος ο Καμένος τώρα μετρέται και ζυγίζεται. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα της ζυγαριάς ποιο θα είναι. Ναι. Η αίσθησή σας δηλαδή, πια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, Εμίλη, εγώ θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, αυτό θέλω να μας λέει τα πράγματα. Και, και με καλοσύνη. Και με καλοσύνη, ναι. Όχι. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην δίνουμε να πληρώνουμε τη ζώνη, τη δόση στο Δούνο του 300 εκατομμύρια και να δίνουμε 500 για αεροσκάφη του 1960. Τα παλαιά σκάφη, λέτε αυτά. Για την αναβάθμιση, λέτε. Είναι τρελό. Το πέντε αεροπλάνο του πολεμικού ναυτικού. Είναι τρελό. Δεν μπορώ να δίνω εγώ στην Αμερικάνη. Λάθος ήταν αυτό, λέτε, της κυβέρνησης που δώσαμε 500 εκατομμύρια. Εγώ λέω ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορώ να δίνω 500 εκατομμύρια σε μια κουρασμένη οικονομικά αμερικανική πολεμική βιομηχανία και να πηγαίνω και να μην με δέχεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να με δίνουν, ξέρω εγώ, σε μια υφυπουργό. Αυτά είναι χαστούκια. Είναι προϊόν
ενός ελλείμματος περισσότερης σοβαρότητας που έχει ο Πάνος. Έχει ένα φρουρμητισμό. Αυτό είναι, ή επειδή κάνουμε και μερικά ανοίγματα προς τη Ρωσία, στον Πούτιν κτλ. Έχουν ενοχληθεί οι Αμερικανοί. Και τους ενοχλεί και, αν θέλετε, και αυτά που, λέει ο κύριος Καμένος. Τότε ο Λιού, μπορεί να ενοχλούν. Γιατί ο Λιού κάθε μέρα παρακαλάει και εκλυπαρεί και λέει: παιδιά, μην πάθει κακό η Ελλάδα. Είναι σχήμα οξύμαρο και αντιφατικά αυτά. Ναι. Μετά, δεν μου άρεσε καθόλου. Η αιμονή του, χωρίς να το ζητάνε οι Αμερικανοί, λέει να σας δώσω την Κάρπαθο, να σας δώσω να το έχει βάσει. Να γίνει βάση εκεί. Μα δεν μας το ζητάει, γιατί ξαφνικά. Λες αυτά τα πράγματα να γίνει το εκεί βάση εκεί, και την ίδια ώρα πάει ο Λαφαζάνης στη Ρωσία και πραγματεύεται να γίνει η δουλειά. Ή ο Τσίπρας. Δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα σοβαρότητας μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης. Εκεί λείπει. Ο συντονιστής αυτών των πραγμάτων λείπει. Ναι, πάντως δείχνει μια μαχητικότητα ο κ. Καμένος και πρέπει να το πω εγώ. Αυτή την αίσθηση μου δίνει. Και ότι τα έχει βάλει και με τα διαπλεκόμενα, με τους ισχυρούς, με τα μεγάλα μίντια. Και εσείς τα έχετε βάλει κατά καιρούς. Αλλά βγαίνει και ο Καμένος και συγκρούεται με τους βαρώνους της ενημέρωσης. Αυτό θέλει και ένα πολιτικό θάρρος, ξέρετε, γιατί οι βαρώνοι των μέσων ενημέρωσης στοχοποιούν, μετά καθορίζουν πολιτικές πορείες και καριέρες κτλ. Ναι, θυμάμαι έναν πιτσιρικά που είχε ρίξει ένα χαστούκι στον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών. Μπάμε ένα χαστούκι, δεύτερο χαστούκι. Και είδε σου χαστούκια, λέει. Ναι. Λοιπόν, μετά, απαντάτε με τον τρόπο σας. Σήκωσε το χέρι του άλλος. Απαντάτε με τον τρόπο σας. Πείτε μου κάτι, πώς τη βλέπετε τη συγκυβέρνηση να μακροημερεύει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ανεξάρτητους Έλληνες ή όχι? Κολλάνε αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία έχουν διαφορετική ιδεολογία, αλλά σε μερικά συμφωνούν. Είναι αντιμνημόνιο και οι δύο και είναι σταθερή και θα έλεγα και πολύ έντιμη στάση και των ανεξάρτητων Έλληνων σε σχέση με τα μνημόνια. Κοιτάξτε, η συγκολητική ουσία, η κόλλα, η ούχου, ξέρω εγώ, είναι πολύ καλή όταν το βάρος είναι 10-15 κιλά. Εάν το βάρος γίνει 100, η κόλλα δεν μπορεί να τα κρατήσει. Ναι. Τώρα, έχω μηνύματα. Πρέπει να σας διαβάσω μερικές ερωτήσεις, οι οποίες είναι και πολύ δύσκολες. Πρώτη ερώτηση από τον κύριο Γαβρίλ Κουβαρά, ο οποίος λέει αν μετανιώσατε που ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Ψήφισα το πρώτο άθρο και δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο. Το είχα συνδέσει τότε να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Κόλλωσε ο Σαμαράς, δεν ήρθε ο Σαμαράς, το αφήσαμε το παιχνίδι στον Γιώργο Παπανδρέου, με αποτέλεσμα σήμερα να πάει να φάει, ξέρω εγώ, γιουχάρισμα από τον Μπέο. Ναι. Η κυρία Ανδρούλα. Να μας πείτε τη γνώμη σας, ζητάει, για την Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος και θέλουμε και την άποψή σας, θέλει η κυρία Ανδρούλα, την άποψή σας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου και θέλω να μείνουμε λίγο στην πρόεδρο της Βουλής. Γιατί έχει σημασία η δική σας άποψη. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά εξαντλήθηκε με όχι πρωτοκλασάτα ονόματα. Ναι. Εκεί η ζωή Κωνσταντοπούλου αδίκησε την όλη της σκέψη. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά επιθετικός, δεν κολώνει. Ήταν λάθος, όχι Κωνσταντοπούλου, ο οποιοσδήποτε βουλευτής 2 ετών να γίνει πρόεδρος της Βουλής. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν υπάρχει πουθενά. Μόλις 2 χρόνια βουλευτής. Είναι λάθος, λέτε ότι έγινε πρόεδρος της Βουλής. Κακός του. Ναι. Πιστεύω όμως ότι στο χρόνο έχει και την ψυχή και την καρδιά. Αν έρθει και η ορίμανση εκ των γεγονότων, θα είναι διαφορετική. Πιστεύω ότι η Κωνσταντοπούλου έχει μέλλον και θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Ναι. Πιστεύετε ότι την κατηγορούν ορισμένοι ότι έχει προσωπική στρατηγική, γιατί βλέπει στο μέλλον πιθανότατα τον εαυτό της σε ένα άλλο πιο μεγάλο ρόλο από αυτό που είναι σήμερα? Αυτό αφορά τον Τσίπρα, δεν αφορά εμένα. Το ασπάζεστε αυτός, δηλαδή πιστεύετε? Επαναλαμβάνω, αυτό αφορά τον Τσίπρα, δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια. Θα το ζυγίσει, θα το μετρήσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το επεισόδιο που έγινε και μας απασχόλησε. Αν θες να με ρωτήσεις διαφορετικά, Εμίλια, θα σου πω ότι. Απαντήστε σήμερα, όπως θέλετε. Σήμερα, ναι, ο Τσίπρας δεν θα την πρότεινε για πρόεδρο της Βουλής. Έτσι, είχε δώσει ένα πολύ ισχυρό και γερό Υπουργείο και θα είχε βάλει μια επιλογή που δεν θα του δημιουργούσε αυτές τις σκέψεις που του δημιουργούνται αυτές τις εβδομάδες. Λέτε ότι έχει περάσει από διάφορες διακυμάνσεις αυτή η σχέση το τελευταίο τρίμηνο. Έχω την αίσθηση ότι ο Τσίπρας. Ενοχλείται, έχοντας, δηλαδή από ορισμένα πράγματα της Κωνσταντοπούλου, ο Τσίπρας ενοχλείται. Ο Τσίπρας, έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο απέναντί του, ναι, δεν μπορεί να το αποσπούν την προσοχή διάφορα γεγονότα, εκείνο, αυτό, αστυνομικό, εκείνο. Ναι. Αυτό θα σας ρωτάω τώρα, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και δεν ξέρω αν θα προλάβω, γιατί έχουμε μόνο 6 λεπτά ακόμα, δυστυχώς. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ρωτάει ο κόσμος. Ποια είναι η γνώμη του Γιώργου του Καρατζαφέρη για τον Κώστα τον Καραμαλή, και έχω πάρα πολλά μηνύματα για τον Καραμαλή, ο οποίος δεν τοποθετείται δημοσίως
σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση για τη χώρα. Δεν τοποθετείται επίσης για τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει προηγούμενο, λέει ο κατήφορος της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιος άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του Καραμαλή, πάρα πολύ στενό, λέει ότι ο Καραμαλής δεν πρόκειται να κατευθεί. Και έχει ένα επιχείρημα. Σου λέει, εγώ έκανα αμάν να μην είμαι στο σκοπευτικό. Να πάω να ξαναμπω στο σκοπευτικό, να με χαρακτηρίζουν α, β, γ χαρακτηρισμούς, ο οποίος τον επαναλάβω, αλλά φέρονται ότι ήταν χαρακτηρισμοί του ίδιου του Καραμαλή προς τους συνομιλητές του. Ο Καραμαλής θα κάτσει στα ορεινά. Δεν πρόκειται να μπει στην πρώτη γραμμή. Τόσο νέος άνθρωπος, από τώρα δηλαδή, δεν θα ξανασχοληθεί. Έχω την αίσθηση ότι ακολουθεί τα χνάρια του Μπάρμπα. Του Μπάρμπα που έφυγε το 63, σαν και χθες μάλιστα, σαν και χθες με το όνομα Τριανταφυλλίδης, και γύρισε το 74. Είχε υπομονή 11 χρόνια. Ο Καραμαλής λείπει από την πολιτική σκηνή μόλις 5 χρόνια, έχει άλλα τόσα. Λέτε ότι θα μείνει καμιά δεκαετία εκτός. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει, αυτό αφορά τον ίδιο. Αλλά εάν με ρωτάτε, ξέρω εγώ ότι ο Καραμαλής θα ήταν πιο χρήσιμος από τον Σαμαρά, θα απαντήσω ότι είμαι λίγο στενοχωρημένος. Δηλαδή, εμείς οι δεξιοί έχουμε αναλάβει να φορτώνουμε και να δεχόμαστε το φορτίο της Ελλάδος. Δύο φορές η δεξιά στα δύσκολα παρέδωσε την αριστερά. Είδε ο Καραμαλής στα δύσκολα το Σεπτέμβριο του 9, παπ, πέταξε την καυτή πατάτα στον Παπανδρέου. Ναι. Ο Σαμαράς, όταν είδε τα δύσκολα, επίσπευσε την προεδρική εκλογή, πέταξε την πατάτα στον Τσίπρα με 2 μήνες καιρό. Αυτό με προσβάλλει εμένα, δηλαδή δεν θα ήθελα. Αλλά αυτή είναι το χθες. Από εκεί πέρα, εμείς θα ταινίσουμε το αύριο. Στη Νέα Δημοκρατία, μιας και είμαστε εδώ τώρα, βλέπετε νέο άνθρωπο, στην ηλικία νέο άνθρωπο, και ικανό να παίξει ένα ρόλο? Ακούω για διάφορα παιδιά. Ποιος σας κάνει, εντύπωση σας? Μιλάμε για το αύριο, όχι για το σήμερα, έτσι. Μιλάμε για το αύριο, ναι. Έτσι. Ποιον ξεχωρίζετε? Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ένα καλό παιδί. Ο Τζιτζικώστας. Εάν πάμε, συνεχίσουμε, ξέρω εγώ, την οικογενειοκρατία, κάτι το οποίο στη χώρα μας είναι κάτι περισσότερο αποθεμητό. Ο περιφερειάρχης κεντρικής Ελλάδος, ο κύριος Μπακογιάννης, θα μπορούσε ο να. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης. Ναι, ναι. Ο γιος της Ντόρας, λέτε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είπατε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αδελφό της, ε? Δεν θέλω να μπω σε αυτούς που είναι αντεπόρτας. Αντεπόρτας είναι ο Δένδιας, είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης. Όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια πληρέστερη και ευρύτερη πρόταση που να μπορεί να προσδιορίσει ένα χώρο έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Διαφορετικά θα μείνουμε με πάρα πολλά χρόνια τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα, μάλλον δύο ερωτήματα θέλω να σας υποβάλω ακόμα, γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτά. Τα προβλήματα από εδώ και πέρα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι στο εσωτερικό? Διότι έχει πει ότι έχει πολύ σοβαρούς εχθρούς και εννοεί βεβαίως το σύστημα της διαπλοκής. Εννοεί τους βαρόνους ενημέρωσης και άλλους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν τον καλοβλέπουν καλά που είναι στη θέση του Πρωθυπουργού σήμερα. Θυμάμαι μια επίθεση που είχαν κάνει δύο σκυλιά, άγρια κιόλα μου φέτο. Το ένα ήταν Ροτβάιλερ εκεί στη γειτονιά μου. Ναι. Και ερχόντουσα και έλεγα: μάθαμε κατασπαράξουν. Και μου φωνάζει κάποιο στον μπαλκόνι: τη ζώνη, τη ζώνη. Κατάλαβε την ώρα, βγάζω τη ζώνη. Τα σκυλιά, μόλις είδαν τη ζώνη, φύγαν. Πιστεύετε ότι δεν κινδυνεύει δηλαδή? Γιατί τη ζώνη, Αλέξη. Ναι. Τη ζώνη, Αλέξη. Να βγάλει τη ζώνη. Αυτά τα μεγάλα κανάλια, οι μεγάλες εφημερίδες, τα μεγάλα πάλι ποτέ, μεγάλες τώρα εφημερίδες, εκδοτικά συγκροτήματα κτλ. Έχουν την ισχύ που είχαν τον προηγούμενο καιρό? Αν κάνει μια κίνηση ο Τσίπρας, την άλλη μέρα θα βλέπαμε το πραγματικό μέγεθος των εφημερίδων. Να πει ότι ο Καραμαλής πριν 10 χρόνια. Περιούς σελίδες και δεν υπάρχουν DVD και CD. Να σταματήσουν οι τις προσφορές στα Κυριακάτικα, λέτε? Ναι, θα είναι κανένα πάνω από 10.000 φύλλα. Ναι. Άρα λοιπόν, ο Τσίπρας έχει πολλά χαρτιά στα χέρια του. Δεν ξέρω ποια από αυτά θα θέλει να χρησιμοποιήσει. Θα τακτοποιηθεί το τηλεοπτικό τοπίο, τι πιστεύετε? Γιατί ακούμε πολλά στη θεωρία. Θα τακτοποιηθεί το τηλεοπτικό τοπίο, τι πιστεύετε, με τις άδειες? Το θέμα είναι ποιο είναι η τακτοποίηση και τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να τακτοποιηθεί το τηλεοπτικό ο τηλεοπτικός κόσμος όταν η Digia παίρνει από ένα κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας το ποσό, το οποίο θα σου πω αφού μου πεις εσύ πόσο το υπολογίζεις. Δεν μπορώ να το υπολογίσω. 137.000 το μήνα. 137.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, άρα εκεί πρέπει να μπει η κυβέρνηση και νομίζω ο παπάς, ο οποίος είναι ξύμιος άνθρωπος, το έχει καταλάβει και από εκεί θα ξεκινήσει.
Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Άνοιξε πριν από λίγες μέρες η ΕΡΤ. Και θέλω το σχόλιο σας. Η ΕΡΤ, η οποία έκλεισε με τον γνωστό τρόπο, με το φασιστικό τρόπο, στην περίοδο της συγκυβέρνησης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούσε τότε η ΕΡΤ να τακτοποιηθεί, να συρρυκνωθεί σε ένα επίπεδο που σήμερα άνοιξε και έπρεπε να γίνουν όλα αυτά που γίνανε. Λάθη επί λαθών. Ήταν λάθος ο τρόπος που έκλεισε τότε η ΕΡΤ. Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει τώρα η ΕΡΤ. Υπηρετούνται τα ίδια πράγματα. His master voice. Τι εννοείτε, ότι βάζει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ τους δικούς του, αυτό λέτε τώρα. Ό,τι κάνανε οι προηγούμενοι, κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματα, τα ίδια πράγματα. Εγώ περίμενα θα κρυθεί πάντως, είναι πολύ νωρίς. Θα δούμε. Πρέπει να περιμένουμε, γιατί και τα δελτία που παρακολουθώ εγώ για τις εκπομπές, μέχρι στιγμής θα πάνε μια χαρά. Είναι αντικειμενικές. Θα δούμε και θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΕΡΤ τώρα δεν έχει κρυθεί εκ του αποτελέσματος. Θα έρθει έξω όπως εμείς, όπως το Κόντρα, με τα δικά του λεφτά και να πάει. Όχι με τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών μέσω της ΔΕΗ. Μάλιστα. Έτσι, είναι ένας άνισος αγώνας και όποιος από εμάς καταφύγει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει πρόβλημα η ΕΡΤ. Έτσι. Γιατί είναι άδικο. Είναι σαν χρηματοδότηση του κράτους προς ένα δημόσιο φορέα. Ό,τι έγινε με την Ολυμπιακή ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι στην ΕΡΤ να μακροημερεύσει αυτή τη φορά. Συμφωνία πότε θα έχουμε για να κλείσουμε έτσι? Συμφωνία θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα. Μέσα στην άλλη εβδομάδα? Πιστεύω ναι. Δεν αφήνει η Μέρκελ να πέσει έξω η Ελλάδα. Είναι τέτοια πράγματα που φώναζα εγώ στους κεφαλάκηδες το 2011. Φοβάται η κυρία και δεν μ' άκουγαν. Θα είχαμε γλιτώσει την Ελλάδα το 2011 και θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έστω και τώρα νομίζω ότι δεν είμαστε πάρα πολύ αργά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ για την πρόσκληση. Μια ερώτηση θα σας κάνω. Τώρα που τελειώσαμε. Παρακαλώ. Ό,τι θέλετε. Όταν σε μια δύσκολη καμπή βρέθηκες, υπήρξα δίπλα σου? Φυσικά. Σήκωσα το τηλέφωνο? Φυσικά. Χαίρομαι που υπάρχει ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει φυσικά. Και έχει αγνωμοσύνη, γιατί πάρα πολλοί δεν τον αγνώρισαν. Και σε ευχαριστώ και σε συγχαίρω για αυτό που είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι τώρα που πέρασε και το δύσκολο, το βουνό με την περιπέτεια του οκταμήνου με τις διώξεις και έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Εύχομαι και να έχετε τη δύναμη και να παλέψετε και για αυτό που πιστεύετε. Τον κύριο Γιώργο, ο οποίος κάθε βράδυ βλέπει την εκπομπή σου. Τον Γιώργο τον Κουρί. Τον Κουρί. Τώρα μας βλέπει. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ότι μία ημέρα θα τον πάρω με ελικόπτερο να τον πάω στην Κεφαλονιά για να μου δείξει το κτήμα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό σας βράδυ. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Καρατζαφέρη. Είχαμε και πάρα πολύ καιρό να τον δούμε και να κουβεντιάσουμε μαζί του. Εμείς θα συναντηθούμε τηλεοπτικά αύριο στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.